Να καλωσορίσω ξανά και να χαιρετήσω ξανά τον Χάρη Ιωσηφίδη που μας τιμά να είναι εδώ. Για όσους τώρα συντονίζεστε με τους 107.6 και το ραδιόφωνο του Πολίτη, είναι μαζί μας ο Χάρης Ιωσηφίδης, πολύ καλός φίλος και θα μπορούσα να πω και συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Θα πω αμέσως πως είσαι συνεργάτης, αναλύουμε μαζί πολύ συχνά το κοινοβουλευτικό έργο. Ο Χάρης Ιωσηφίδης είναι εκτός από νομικός, πρωτίστως είναι νομικός βεβαίως και επικεφαλής της Επιτροπής Νομικών του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πολλά άλλα μαζί και άνθρωπος ενεργός πολίτης. Αυτό το διαπιστώνουμε από τις πολλές φορές που σε έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Για σήμερα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, θα αναλύσουμε μαζί ή μάλλον θα το αφήσω καλύτερα σε σένα γιατί δεν μας απομένει πολύς χρόνος το κοινοβουλευτικό έργο από την ημερομηνία που επανήρχε σαν εργασία της Βουλής μετά τις προεδρικές εκλογές μέχρι τώρα που θα έχουμε την ανάπαυλα του Πάσχα και θα σχολιάσουμε μαζί για δύο πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε ακούμε, Χάρη. Θα ξεκινήσει από τα σχετικά πρόσφατα, φαντάζομαι, της Βουλής. Ναι, ναι. Είχαμε δύο σημαντικά θέματα χθες και προχθές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αλλά μου επιτρέπετε να κάνω μια γέφυρα, επειδή έτυχε να είμαι στο ραδιοθάλαμο και να ακούσω το Μητροπολίτη που μιλούσε. Η συζήτηση περιστρεφόταν μεταξύ άλλων και γύρω από το πώς κάποιος είναι καλά με τον εσωτερικό του κόσμο, με τη σχέση του την προσωπική που διατηρεί με τη θρησκεία μας. Χαίρομαι που κάνεις αυτήν την αυτό φυσικά αφορά το πώς αισθάνεται το κάθε άτομο προσωπικά καλά, όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και ο καθένας μπορεί να βρει και άλλους τρόπους για να πετυχαίνει το σκοπό αυτόν. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι λειτουργούμε και ως σύνολο. Είμαστε έναν κράτος και για να είναι κάποιος καλά πέρα από τον εσωτερικό του κόσμο, πρέπει να λειτουργεί και το κράτος το οποίο μετέχει να λειτουργεί σωστά. Και αυτό με φέρνει κάπως και στα θέματα της Βουλής. Όπως ξέρετε, η Βουλή ψηφίζει νόμους, συζητά θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ο Μητροπολίτης όμως, εάν έκανε πολιτικούς λόγους και σε οποιοσδήποτε Μητροπολίτης, θα τον κατηγορούσαν ότι επεμβαίνει στα του κράτους, στα που θέλουν την Εκκλησία να είναι μακριά από τα, κυρίως από τα εθνικά ζητήματα, και να μην θίγουν πολιτικά θέματα. Διότι, ξέρεις, ειδικά και ο Μητροπολίτης του Μητροπολίτη Μόρφου πολλές φορές του ασκούν και κριτική όταν υπησέρχεται σε πολιτικά θέματα. Οπότε σήμερα περιορίστηκε στα θεολογικά και ήταν όμορφη αυτή. Έχουμε την ευκαιρία να ακούμε, να κάνουμε μερικές πνευματικές αναζητήσεις. Όσοι δεν είμαστε, μου λέγω τον εαυτό μου βεβαίως, όσοι δεν είμαστε τόσο, δεν είμαστε εγγύς της Εκκλησίας. Είναι ενδιαφέρον, δεν είναι ενδιαφέρον να... Είναι ενδιαφέρον και ιδιαίτερα όταν αναλογιστούμε το ρόλο που είχε η Εκκλησία και η θρησκεία στους δύσκολους καιρούς που πέρασαν αυτό ο τόπος όταν ήταν υποκατοχή ξένων δυνάμεων. Η θρησκεία και η Εκκλησία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της και της ενότητας του πληθυσμού του γηγενούς και στην διαφύλαξη της ταυτότητάς του. Επίσης, ξέρεις, καμιά φορά, επειδή είναι η τρίτη φορά που φιλοξενούμε τον Μητροπολίτη Μόρφου, καμιά φορά δημιουργούνται απορίες εδώ στην εκπομπή, μήπως είμαστε θεοσεβούμενοι κλπ. Αλλά δεν χρωστούμε να εξηγήσει σε κανένα. Εάν μιλώ για τον εαυτό μου και για το σκεπτικό της εκπομπής, όχι για σένα, το πληθυντικό δεν πάει στους φιλοξενούμενους μας. Αλλά εντάξει. Η θρησκεία αποτελεί μέρος της καθημερινότητας πολλών συνανθρώπων μας και ως τέτοιο μπορεί να είναι ένα θέμα συζήτησης. Γιατί όχι. Από τη στιγμή που απασχολεί τον κόσμο, βέβαια. Ναι, είναι ένα θέμα. Έχω δει και ανθρώπους άθεους να τους ενδιαφέρει το θέμα και να αναλύουν θεολογικά ζητήματα. Είναι... Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρόκειται για διακριτό στοιχείων με την πολιτική. Όπως έχουμε και τη διάκριση των εξουσιών μεταξύ Βουλής, κυβέρνησης και δικαστικής εξουσίας, υπάρχει και ο διακριτός ρόλος της Εκκλησίας σε σχέση με την πολιτεία. Πολύ σωστά, ναι.
είχε φτάσει στη Βουλή και ήσουν έτοιμο να ξεκινήσει για να εγώ την παρέθεση και απολογούμε. Ναι, λοιπόν, ναι. Το πρώτο μεγάλο θέμα που πολύ πιθανό να έχουν υπόψη τους οι ακροατές σας, κυρία Θεριστή, είναι η απόφαση της Βουλής για έγκριση της νέας Επιτρόπου Διοικήσεως. Και εγώ αυτό θα προέτασα, πολύ καλά το εντοπίζεις, ότι είναι το πιο... το πιο πολύ συζητημένο των τελευταίων 24 ώρων. Ναι. Είναι για πρώτη φορά που έγινε μια ανοιχτή διαδικασία, επειδή είχε τροποποιηθεί ο νόμος για το διορισμό της Επιτρόπου Διοικήσεως, όπου ο νόμος προνοεί για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσουν ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν βιογραφικά στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και θα πρότεινε όνομα στη Βουλή και ακολούθως να εγκριθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υποβλήθηκαν 20, ναι, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί βιογραφικά, 20 ενδιαφερόμενοι. Ωστόσο, μόνο το βιογραφικό της διορισθήσας επιτρόπου έχει δοθεί στη Βουλή, που ήταν για το πρόσωπο για το οποίο είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Είχε συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή της Βουλής και ορισμένα κόμματα ζήτησαν, όπως αποσταλούν και τα βιογραφικά των υπόλοιπων αιτητών, ώστε να μπορούν να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης. Mm-hmm. Να συγκρίνουν δηλαδή ποιος ήταν ο καταλληλότερος για τη θέση. Διότι θυμίζω ότι είναι η μόνη διαδικασία για διορισμό δημόσιου αξιωματούχου που εμπλέκεται η Βουλή. Είναι ο Επίτροπος Διοικήσεως. Και διότι χρειάζεται η προηγούμενη απόφαση της Βουλής για να διοριστεί αυτόν το άτομο. Και με λύπη παρατηρώ ότι η Βουλή με τη στάση που κράτησε χθες υποβίβασε το ρόλο της. Εκεί που αναμένουν οι πολίτες η Βουλή να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, να ασκεί εντονότερων κοινοβουλευτικών έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, διότι οι πολίτες από μόνοι τους, εάν δεν βγουν στους δρόμους, δεν έχουν άλλους τρόπους αυτή τη στιγμή να εκφραστούν. Και η Βουλή δεν ήθελε, απέρριψε το αίτημα από ορισμένους βουλευτές για αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των 20 ενδιαφερομένων. Και διαρωτόμαστε γιατί. Με ενδιαφέρει η άποψη σου, επειδή είσαι και νομικός, έχει μια άλλη βαρύτητα η άποψη σου, εκτός από το ότι είσαι επικεφαλής της Επιτροπής. Μα δεν είναι μόνο θέμα νομικής ανάλυσης, είναι θέμα διαφάνειας κυρίως, και η διαφάνεια αγγίζει όλους τους πολίτες. Και να υπενθυμίσουμε ότι η διαφάνεια των αποφάσεων ήταν από τα στοιχεία που πρότασε και η υποψηφιότητα του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου του Χριστοδουλίδη. Άρα με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούνται περισσότερο οι βουλευτές, η αντιπολίτευση, οποιοδήποτε θέλουν να είναι στην αντιπολίτευση, να αξιώνουν περισσότερη διαφάνεια. Να. Μα ξέρεις, η σπουδή και η άμεση η τοποθέτηση ότι δεν υπήρχε χρόνος για το γνωμοδοτικό συμβούλιο ξενίζει κάπως, αν και είναι πολύ μεγάλο τώρα κεφάλαιο αυτό να το ανοίξουμε. Ξέρεις, θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία, επειδή το δείξατε και έχω απάντηση σε αυτό. Θέλουμε ολόκληρη ώρα, αναλόγως θέλω να το ακούμε. Ναι, εντάξει, πολύ σύντομα να αναφέρω ότι εάν θυμάστε στην προεκλογική εκστρατεία, ο υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε παρουσιάσει έτοιμο νομοσχέδιο για δημιουργία υφυπουργείου μετανάστευσης. Για εκεί υπήρχε χρόνος να δώσει οδηγίες, να δοθούν οδηγίες και να συνταχθεί ένα νομοσχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση που αφορά διαφάνεια δεν υπήρχε. Εντάξει, φαίνονται και οι προτεραιότητες. Και το δεύτερο των σημείων που ήθελα να αναφέρω είναι το γεγονός ότι θα μπορούσε να αναστείλει το διορισμό για 1-2 μήνες. Να δοθούν οδηγίες, να συνταχθεί ένα νομοσχέδιο. Μιλάμε για μερικές παραγράφους. Δηλαδή, βάζεις μερικούς λειτουργούς του Υπουργείου μαζί με την νομική υπηρεσία που θα κάνουν τον νομοτεχνικό έλεγχο. Τους ζητάς να κάνουν ένα νομοσχέδιο και να υποβληθεί στη Βουλή και να εγκριθεί κατ' επίγον.
Γιατί δεν έγινε αυτό. Άλλωστε, υπάρχει και προηγούμενο, γιατί στις προηγούμενες λήξεις των θητιών προηγούμενων επιτρόπων είχε μεσολαβήσει μια τριμηνία από τη λήξη μέχρι το διορισμό. Πάρα πολύ σωστά. Είναι κάτι που ανέφερε και ο βουλευτής, ο κ. Πασουστίδης, χθες στην Ολομέλεια του. Στην Ολομέλεια, ναι. Πραγματικά είναι αυτή η αρχή που υπάρχει στα νομικά που έχει σπουδάσει Χάρη, ότι τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Ξέρεις, καμιά φορά... Ρέσι ψαλόκιτουρ. Ναι, το είπα στα ελληνικά. Και εγώ στα λατινικά. Ρέσι ψαλόκιτουρ. Λόκιτουρ ή λόκιτουρ. Εγώ το έμαθα ως λόκιτουρ. Άλλοι λένε λόκιτουρ, άλλοι λένε λόκιτουρ. Ναι. Που λες, γι' αυτό και καμιά φορά και οι κριτικές παρέλκουν. Γιατί τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Άμα ήθελαν διαφάνεια, θα υπήρχε διαφάνεια. Και εν τω μεταξύ συμφωνώ και με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί ότι δεν κρίνεται το πρόσωπο της. Ναι, και καθόλου. Συζητούμε καθαρά για τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή κρίνουμε τόσο το Υπουργικό Συμβούλιο, όσο και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και τα κόμματα και τους βουλευτές οι οποίοι αρνήθηκαν τη διαφάνεια, αρνήθηκαν να πάρουν τα βιογραφικά των άλλων ετούντων. Και προτάχθηκε και το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα για λόγους προσωπικών δεδομένων. Όμως ξεχάνουν ότι θα μπορούσαν να διαβαθμιστούν αυτά τα δεδομένα, είτε εμπιστευτικά είτε ως απόρριτα, είτε να ανωνυμοποιηθούν. Επίσης υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που προέκυψε από αυτή τη συζήτηση, γιατί πολλοί δημοσιογράφοι το προσέγγισαν πάρα πολύ ορθά, ότι υπήρξαν κάποιες μορφές προς το πρόσωπο της Επιτρόπου ή πράγματα που αφήνονταν να αιωρούνται. Υπάρχει και ένα θέμα προς συζήτηση για κατά τα άλλα αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι την χάνει να είναι συγγενείς, σύζυγοι, και τέλος πάντων πρέπει να κρίνονται για αυτοί με τα ίδια κριτήρια, χωρίς να προτάσουμε τις ιδιότητες της συγγένειας τους κλπ. Γιατί υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι για παράδειγμα έχουμε πάρα πολλοί κολλήσεις δικαστές οι οποίοι είναι παιδιά δικαστών. Πρέπει να τους βλέπουμε ως προσωπικότητες ανεξάρτητες και καμιά φορά να μην είμαστε προκατηλημένοι, είτε όχι μόνο για παιδιά δικαστών ή συζύγους ή θυγατέρες ή κλπ. Όντως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, αλλά την ίδια ώρα να μην είμαστε και προκατηλημένοι, να τα βλέπουμε με πιο αντικειμενικά πράγματα. Όσον αφορά το θεσμό τώρα του Ombudsman, νομίζω ότι πρέπει κάποτε να ξεκινήσει και μια συζήτηση για τον ίδιο τον θεσμό, πώς λειτουργεί στην Κύπρο και πώς λειτουργεί σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι πρέπει κάποτε να τεθεί επιτάπητος η συζήτηση του κατά πόσον πρέπει να είναι τόσο μονοπρόσωπος ο θεσμός του Ombudsman, του Επιτρόπου Διοίκησης. Λέγεται Επιτρόπος Διοίκησης στην Κύπρο, αλλού λέγεται Συνήγορος του Πολίτη, παρά είναι μονοπρόσωπος. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα ο Συνήγορος του Πολίτη στελεχώνεται από 6 βοηθούς συνηγόρους. Εδώ πέρα το γραφείο της Επιτρόπου έχει ικανότατα στελέχη και ελάχιστα φαίνεται η δουλειά των ανθρώπων αυτών, μόνο σε εσωτερική αλληλογραφία που κάνουν οι δικηγόροι με αυτούς ή οι πολίτες που αποτείνονται σε αυτούς. Είναι σαν να μην υπάρχουν οι άνθρωποι. Είναι καθαρά υποκειμενική μου κρίση. Δεν έχω ακούσει κανένα να παραπονιέται, δεν γνωρίζω κανέναν προσωπικά. Λοιπόν, και επίσης νομίζω πρέπει να τεθεί και η συζήτηση για το θέμα του θεσμού της Επιτρόπου Διοίκησης στην Κύπρο, για την συνταγματική ανεξαρτησία. Στην Ελλάδα είναι από το Σύνταγμα που ρυθμίζεται ο θεσμός και γενικά των ανεξάρτητων αρχών. Έχει κατοχυρωμένη συνταγματική ανεξαρτησία και ίσως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η νομοθετική μεταρρύθμιση για το θέμα. Χρειάζεται νομοθετική μεταρρύθμιση το θεσμός, νομίζω. Καταρχήν είναι ανεξάρτητη αρχή, μονοπρόσωπη, που δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο μονοπρόσωπη. Είναι ανεξάρτητη αρχή όπως είναι σε άλλες χώρες, είναι αρχές
όπως η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εδώ έχουμε επίτροπο πάλι προσωπικών, όλα τα έχουμε μάθει με τους επιτρόπους και η επιτροπή όπου υπάρχει υποδηλεί και κάποια κηδεμόνευση. Είναι μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα πηγάζει από την ανησυχία, φαντάζομαι ότι εκεί που συγκεντρώνεται μεγάλη εξουσία, ακριβώς, υπάρχει τάση για κατάχρηση τη. Γι' αυτό και ορισμένες χώρες επέλεξαν να το ρυθμίσουν να είναι πολυμελές ο θεσμός, mm-hmm, και όχι μονομελές όπως είναι στην Κύπρο. Και είναι κάτι που το βλέπουμε και με, με άλλους αξιωματούχους. Έτσι, για παράδειγμα, ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα, που είναι ακόμη πολύ πιο ισχυρός. Εκεί είναι η συζήτηση για να γίνει διαχωρισμός του νομικού συμβούλου με τον κατηγορών του κράτους. Κάτι τελευταίο τώρα. Εάν δεν είναι τόσο μονοπρόσωποι αυτή η ανεξάρτητη αρχή, γιατί περί αρχής πρόκειται ο θεσμός του Επιτρόπου, και είχε για παράδειγμα στην Ελλάδα, όπως στην Ελλάδα, τους 6 βοηθούς συνηγόρους και σε άλλες χώρες, νομίζω είναι πάρα πολύ πιθανόν, σχεδόν σίγουρο, ότι θα ενεργούσε με μεγαλύτερη ταχύτητα δράσης. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα του Επιτρόπου Διοίκησης, κυρίως του Επιτρόπου Διοίκησης, είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας. Και ότι θα έπρεπε να ενεργούσε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Νομίζω κάθε επίτροπος, αλλά ο τελευταίος αυτός επίτροπος, έχει την περισσότερη δουλειά. Εάν είμαι ορθή με την εμπειρική μου γνώση. Εγώ έχω μια αμφιβολία αναφορικά με το πολυμελές και το αν είναι αυτή η λύση, mm-hmm, διότι μπορεί να τύχει να έχουμε έναν αξιωματούχο, εάν τύχει να είναι καλός, θα παράξει έργο και δίκαιο έργο. Εάν είναι πολυμελές, πολύ φοβάμαι ότι θα πρόκειται για μια προσπάθεια εξισορρόπησης κομματικών ισορροπιών, και αυτό πολλές φορές οδηγεί σε λάθος, σε αρνητικές επιπτώσεις. Έχουμε δει, για παράδειγμα, την εποχή του συνεργατισμού, όπου οι επιτροπίες, mm-hmm, των συνεργατικών ιδρυμάτων απαρτίζονταν από εκπροσώπους των κομμάτων και όλοι σώπαιναν. Mm-hmm. Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι το πολυμελές απλά ως τέτοιο να είναι η λύση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί σε θεσμικό επίπεδο, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ανθρώπους που κατέχουν εις βάθος το θέμα, με εμπειρογνώμονες. Και το κλειδί είναι ο τρόπος διορισμού του πολυμελούς γενικά. Ακριβώς. Ναι, αν είναι αξιοκρατικά ή όχι. Mm-hmm. Ναι. Γιατί αν είναι πολυμελές και είναι αξιοκρατικά που γίνεται ο διορισμός, γίνεται ως καταμετρητής εργασίας. Αυτό ήθελα. Αλλιώς, αν είναι μικρή ή μη κρατική, έχουμε και την πατέντα της αναθεωρητικής αρχής προσφορών, η οποία υποτίθεται είναι ανεξάρτητη αρχή. Υποτίθεται ότι ασκεί ιονή δικαστική εξουσία. Και ουσιαστικά οι διορισμοί εκεί γίνονται κομματικά. Όπως και σχεδόν παντού, και στους δημοκρατικούς οργανισμούς. Και λειτουργεί και με μια εξαίρεση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία ουσιαστικά προτείνει, εισηγείται δικαστικά όργανα να κάνουν το έργο της αναθεωρητικής αρχής προσφορών, που έχει να κάνει με δημόσιες συμβάσεις, διαφάνεια κλπ. Βρήκαμε μια εξαίρεση ότι αν είναι νομομαθής, για παράδειγμα, ο προϊστάμενος του οργάνου επικεφαλής, μπορεί να γίνει αρχή. Και εμείς το κάναμε ένα μικρό ή μη κρατικό και κάναμε και τα διοικητικά δικαστήρια, αλλά δεν έβαλαν την αναθεωρητική αρχή να ενταχθεί στα διοικητικά δικαστήρια, σε αντίθεση με την αναθεωρητική αρχή προσφύγων που μπήκε εκεί. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, για να μην το αναλώσουμε στον Επίτροπο. Άμος το καμπούρι. Σας λέει κάτι? Ναι. Είναι μια μεγάλη πληγή. Τον ειδήμονα, είσαι και από τους οικολόγους, οπότε αν το κατέχεις το θέμα από όλες τις πληγές. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει το κίνημα των οικολόγων από πριν εγώ ενταχθώ στο κίνημα των οικολόγων το 2016. Είναι μια υπόθεση από το 2012. Μια υπόθεση που αφορά πολεοδομικές παρεμβάσεις επί της παραλίας με παράνομους εκβραχισμούς και αφαίρεση υλικών, άμμους και βράχους από την παραλία. Είναι μια υπόθεση που διαπραγματοποιείται στη σκιά το συναλλαγό μεταξύ κράτους, εκκλησίας, αρχιεπισκοπής, διεθνών καταζητουμένων αιτητές χριστοδιαβατηρίων. Είναι μια υπόθεση στην οποία έγιναν καταγγελίες για απειλές κατά της ζωής πολιτών που διαμαρτύρονταν, απειλές κατά δημόσιων λειτουργών που αντιστέκονταν. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Αναμέναμε πως η αστυνομική διευθύνση αμοχώς του θα έκανε μια σωστή διερεύνηση της υπόθεσης και
πηδάω σε αυτό που mm-hmm. αναφέρατε πριν, αναφορικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης της προηγούμενης που αναφέρατε, mm-hmm. ότι υπήρχαν κενά. Τα κενά δεν είναι πάντα στην εισαγγελία, αλλά προέρχονται από την αστυνομία. Mm-hmm. Αν και θεωρώ ότι θα μπορούσε η εισαγγελία πριν πάρει την υπόθεση στο δικαστήριο να ζητήσει συμπληρωματική mm-hmm. έρευνα από την αστυνομία για να μπορέσει να πάρει μια στιβαρή υπόθεση στο ενώπιον του δικαστηρίου. Έχουν και οι τοπικές περιοχές, οι τοπικές καταστάσεις, τις ιδιαιτερότητες τους. Κλείνω την παρένθεση. Ναι, σωστό γι' αυτόν. Mm-hmm. Ναι. Ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούμε κράτη εν κράτη. Υπάρχει το κεντρικό mm-hmm. κράτος και εκεί που υπάρχει πρόβλημα παρεμβαίνεις. Λοιπόν, ήταν σαφές το εξυπονοούμενο μου, ναι. επειδή αναφέρθηκε σε περιοχή συγκεκριμένη. Λοιπόν, το 2012 είχε γίνει παράνομη επέμβαση. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε επί τόπου ο επαρχιακός γραμματέας του κινήματος οικολόγων mm-hmm. και ενεργοποίησε τις αρμόδιες αρχές, την αστυνομία αμοχώς του και τον επάρχον τότε. Όταν πήγαν οι αρμόδιες αρχές δεν βρήκαν κανέναν mm-hmm. υπήρχαν όμως αυτόπτες μάρτυρες έτσι, που είδαν τα μηχανήματα που mm-hmm. συνομίλησαν με τους χειριστές των μηχανήματων. Τα έργα αυτά. Των πτώσεων ήταν εκεί όμως όταν πήγαν. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε, δεν είναι έργο που γίνεται μέσα σε μερικές μέρες mm-hmm. εργάζονταν όμως με τα μεσονύχτιες ώρες με προβολής, γι' αυτό και δεν ήταν εύκολη η αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές. Να αναφέρουμε ότι η περιοχή όμως του Καμπούρη είναι προστατευόμενη περιοχή. Ναι. Δεν ήταν πάντα όμως. Γιατί περιληφθήκε σε προστατευόμενη περιοχή? Ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήθελε να δημιουργήσει την Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ναι. Πολύ πιο μακριά. Ναι. Η οποία Μαρίνα Αγίας Νάπας βρισκόταν σε προστατευόμενη περιοχή. Mm-hmm. Και υπάρχει η πρόνοια στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, που είναι και στη δική μας νομοθεσία, που λέει ότι από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις έναν έργο δημοσίου ενδιαφέροντος σε μια προστατευόμενη περιοχή, δηλαδή Μαρίνα Αγίας Νάπας, πρέπει να δώσεις αντιστάθμισμα, mm-hmm. το οποίο θα πρέπει να τύχει αποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποιο ήταν αυτό το αντιστάθμισμα? Ήταν η περίληψη της περιοχής Άμμος του Καμπούρη στην προστατευόμενη περιοχή Κάβων Γκρέκο. Από τη στιγμή που περιλήφθηκε η περιοχή Καβο Γκρέκο σε ζώνη προστασίας, ίσχυαν και οι ανάλογοι πολεοδομικοί περιορισμοί. Ναι. Και τι ήρθε και έκανε το κράτος και η πολεοδομία? Υπερδιπλασίασαν τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής, τα αναπτυξιακά δικαιώματα. Ναι. Ήρθε δηλαδή ήρθε και άδειασαν το αντιστάθμισμα. Ναι. Που έδωσε, ναι, το εκμηδένισε ουσιαστικά. Για την όλη υπόθεση βρισκόμαστε σε διαδικασία παράβασης ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κίνδυνο να βρεθούμε πάλι στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κληθεί η δημοκρατία να καταβάλει, δηλαδή οι πολίτες να καταβάλει αποζημιώσεις. Και αν θέλετε, αυτό θέτει και το θέμα του γιατί πάντα να πληρώνει ο πολίτης για παραλήψεις. Και δεν είναι απλές παραλήψεις, mm-hmm. ξέχασε η διοίκηση. Δεν ξέχασε, ξέρει πολύ καλά τις υποχρεώσεις και έχοντας γνώση παρανομή. Και παρανομή μετακυλίοντας το κόστος στους πολίτες. Σε εμάς. Και αυτό που είπες με κίνδυνο να οδηγηθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, mm-hmm. νομίζω είναι δρομολογημένο. Τι κίνδυνο? Αφού με όλο αυτό που έχει γίνει, δεν τη γλιτώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Και αν είναι αυτός ο τρόπος να αντιληφθούμε εμείς οι πολίτες ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτά, γιατί κάθε χρόνο που πάμε στις παραλίες βλέπουμε επεκτάσεις. Είναι πραγματικά λυπηρό. Βλέπεις τα βραχάκια που κολυμπούσες πέρσι που mm-hmm. μικραίνουν και κάποιος άλλος απλώνει πάνω πλοκάμια. Το κέντρο που ήταν εκεί μετακινείται, δεν ξέρω τι θα γίνει με το τι βλέπουμε κάθε φορά. Και στην Άμμο του Καμπούρη είχα δει πρόσφατα, πλέον έχει κουκέτες εκεί, έτσι, με ωραία τούλια και ρούχα mm-hmm. και από πάνω κουρτίνες για να ξαπλώνεις σε κάτι ξαπλώστρες αυτές τις μεγάλες τις κουκέτες που είναι 60-50 ευρώ τουλάχιστον, ναι, τουλάχιστον. Να την νοικιάσεις. Γέμωσαν και κουκέτες. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας... Έχω την εντύπωση ότι θέλουμε να ομοιάσουμε σε μερικά ελληνικά νησιά του τύπου Μύκονος. Μόνο που, αυτό είναι προφανές. Μόνο που κάποια, αυτά τα ελληνικά νησιά τουλάχιστον ξέρουν να τα διατηρούν και το χαρακτήρα τους. Ναι. Ενώ και επιβάλλουν περιορισμούς άλλους. Ναι. Εμείς δίνουμε συνεχώς παρεκκλήσεις. Εάν δείτε πόσες παρεκκλήσεις εγκρίνονται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο Μελετής Παρεκκλήσεων,
πραγματικά είναι να απορεί κάποιος για ποιο λόγο έχουμε την νομοθεσία, εάν οποιοδήποτε έχει διασυνδέσεις, καταφέρει να εξασφαλίζει παρέκκληση και να χτίζει ό,τι, μα πραγματικά ό,τι και όπου θέλει. Έχω αρθρογραφήσει 2-3 φορές για αυτό το θέμα και έχω γράψει. Έχει κανένα άλλο κράτος που έχει κάνει συμβούλιο παρεκκλήσεων? Υπάρχει, κυρία Βαχαρίστη. Έχουμε ζητήσει με πρωτοβουλία της βουλεύτριας της κυρίας Αταλίδου. Έχουμε ζητήσει με έναν εργαλείο που μας παρέχει η Βουλή έναν διακοινοβουλευτικό ερώτημα. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω και περιλαμβάνει και Καναδά. Κατά πόσον υπάρχει αυτό ο θεσμός των παρεκκλήσεων και σε άλλες χώρες? Το ψάχνετε και εσείς δηλαδή? Ναι. Αν θέλετε να σας στείλω τη μελέτη. Σας ξενίζει και εσάς ότι κάμαμε συμβούλιο παρεκκλήσεων? Όχι, δεν με ξενίζει και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Είναι σωστό να υπάρχει, ναι. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που, για παράδειγμα, κάποιος δεν έχει χωράφει σε οικιστική και έχει σε μια αγροτική περιοχή στα 500 μέτρα από την οικιστική. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι ανθρωπιστικές, που είναι καλά να παρεμβαίνει το κράτος. Γιατί δεν τις ονομάζουν Συμβούλιο Ανθρωπιστικών Εξαιρέσεων και το ονομάζουν Συμβούλιο Παρεκκλήσεων? Η ουσία επίσης, έχει σημασία. Επίσης, εμένα με ενοχλεί γιατί έκαναν νόμο πολυδομικής αμνηστίας για να το κάνουν τάφον του Αγίου Νεοφύτου και όποιος έχει μια παρανομία να πηγαίνει να ζητά. Είναι και αυτό μια κερκόπορτα. Άκου, πολυδομική αμνηστία. Εντάξει, αυτά είναι απαράδεκτα. Και οι φορολογικές αμνηστίες και οι πολυδομικές αμνηστίες. Κάθε 15 χρόνια έχουμε και από τα δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι οικονομικοί φορείς που επηρεάζουν και πολιτικούς χώρους και πρόσωπα, και κάποια τα ελέγχουν μάλιστα, είναι οι εκφραστές τους. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να δρουν ανενόχλητοι όταν ξέρουν ότι σε μερικά χρόνια θα επέλθει αμνηστία που θα νομιμοποιήσει τις παρανομίες βασικά. Έχει προνοίες ο νόμος, έτσι? Αν επηρεάζονται γειτονικές ιδιοκτησίες και λοιπά, δεν δίνεται αμνηστία? Δίνεται μόνο αν χτίσεν το στου και λήφους του. Δεν τον υποτιμώ τον νόμο, αλλά έβαλαν του μια μεγάλη ταπέλα εκεί πέρα που παραπέμπει σε μνήμα του Αγίου Νεοφύτου, και όλοι οι παρανομούντες με τις παρανομίες οι οποίες είναι απίστευτες πάνε και ζητούν καταφύγιο με τον νόμο αυτό που κάπως άλλος πως έπρεπε να λέγεται. Στον νόμο αυτό που δίνει αυτή την εξουσία στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλήσεων, το οποίο είναι άτομα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι καλά νομίζω η Βουλή σιγά σιγά να ξεκινήσει να συζητά τρόπους περιορισμού. Τουλάχιστον σε περιοχές που έχουν περιβαλλοντική αξία, να διαφυλαχθεί ότι δεν θα επιτρέπονται εκεί παρεκκλήσεις. Υπάρχουν άλλες περιοχές. Πρέπει να διαφυλάξουμε το περιβάλλον αυτής της χώρας που ήδη σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί κατά φορά. Κακοποιηθεί, αν μου επιτρέπεις. Αλλά θέλετε κάτι τελευταίο όσον αφορά τα πρόστιμα. Το πρώτο πρόστιμο είναι ήδη εδώ. 190.000 ευρώ θα κοστίσει η αποκατάσταση. Όχι. Ναι. Για τα έργα αποκατάστασης, τα οποία τα έχει αποφασίσει ο Δήμος Αγίας Νάπας, 190.000 ευρώ θα κληθούν οι πολίτες να καταβάλουν για την αποκατάσταση της περιοχής. Ναι. Και το συνδέω με την ποινική υπόθεση, όπου η εισαγγελία δεν κατόρθωσε να αποδείξει την ενοχή όσων έχουν κατηγορηθεί για τις παράνομες επεμβάσεις, και τίθενται κάποια ερωτήματα, όπως για παράδειγμα για το γεγονός ότι ακόμα και ο δικαστής στην υπόθεση, στην απόφαση του, διαπιστώνει μη επαρκή διερεύνηση. Το δεύτερο το οποίο προκαλεί ερώτημα είναι ότι απορρίφθηκε η συνάφεια μεταξύ των ταπελών που υπήρχαν τοποθετημένες δημόσια κατά τον επίμαχο χρόνο, το 12, το 14, το 15, που έδειχναν μια συγκεκριμένη ανάπτυξη με τη συγκεκριμένη παραλία εκεί φτιαγμένη. Ο δικαστής δεν δέχτηκε ότι υπήρχε αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των ταπελών που διαφημίζονταν με τις παράνομες επεμβάσεις. Και το τρίτο είναι γιατί η εισαγγελία δεν κάλεσε στο δικαστήριο τους αυτόπτες μάρτυρες, αυτούς που έκαναν καταγγελίες στην αστυνομία. Αυτά είναι τρία μεγάλα ερωτήματα τα οποία βαραίνουν την αστυνομία. Την επόμενη φορά που θα έρθεις θα φέρεις τη δικαστική απόφαση να τη διαβάσουμε. Να σας τη στείλω, κυρία Θεριστή, και να τη συζητήσουμε. Ναι, θα έρθεις με την απόφαση γιατί θα είσαι συχνά φιλοξενούμενος. Και για αυτά που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικά, και οι ίδιες οι δικαστικές αποφάσεις και σε αυτή την περίπτωση μιλούν από μόνες τους. Απολύτως κατανοητό αυτό που λες. Κλείνοντας, να πω ότι έχει και κάτι που είναι συναφές με την επικαιρότητα που λέμε, μια και λέμε τώρα
Έλληνα, ναι, για τα συμβούλια παρεκκλήσεων, και την άλλη την Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών που επιτρέπει, ξέρω εγώ, της, να χτίσει κάποιο στη ζώνη προστασίας της παραλίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος και στις δύο περιπτώσεις. Πρωτοκόλλο Βαρκελόνης, κυρία, ναι, Θεριστή. Έχουμε υπογράψει από το 2011 το πρωτοκόλλο Βαρκελόνης που προστατεύει τις ακτές μας σε πλάτος 100 μέτρων, ναι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Συμβούλιων αρνούνται να το θέσουν σε εφαρμογή. Συμφωνώ απόλυτα, απλά μου έρχονται στο μυαλό κάτι πρακτικά κάποιων υποθέσεων που, και είναι και αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί, που έχουν ολοκληρωθεί, και πάντα τους λένε τα δικαστήρια εξειδικοί. Τώρα να δεις που είναι η σχέση με την επικαιρότητα. Τους λένε τα δικαστήρια, εξειδικεύσετε μας το δημόσιο συμφέρον για το οποίο ο νομοθέτης σας διατάζει να εξειδικεύσετε, το οποίο διατάζει ο νομοθέτης να εξειδικεύσετε, γιατί δώσατε παρέκκληση εκεί, γιατί επιτρέψατε ανέγερση ελαφριά στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Εδώ είναι όλη η ουσία που θίγεται, κυρία Θεριστή. Ναι, για τους λέει, τα δικαστήρια, δεν αρκεί μόνο να λέτε εξυπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον, να το εξειδικεύσετε πως εξυπηρετείτε, και τους βγάλει αποφάσεις καταπέλτες και πάλι κλείουν τα αυτιά τους και κάνουν εξαιρέσεις με αυτήν την επίκληση του δημοσίου συμφέροντος. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ανακοινωνεί αποφάσεις και η νομική υπηρεσία, η εισαγγελία. Το δημόσιο συμφέρον. Δεν εξειδικεύεται πάντα το πώς εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στη μη καταχώρηση ποινικής υπόθεσης. Αυτό είναι άλλο πράγμα με τον Γενικό Εισαγγελέα. Εδώ πέρα είναι με τις παρεκκλήσεις. Πάλι τους λέει για δημόσιο συμφέρον να το εξηγήσετε. Και τελικά υπάρχει μια χρυσή σιωπή για το θέμα του δημοσίου συμφέροντος. Και έχει γίνει προκρούστια κλίνη, νομίζω, αυτόν το δημόσιο συμφέρον. Το ανέκδοτο των ημερών γι' αυτόν το συνάφερα. Λοιπόν, μόνο 5 λεπτά έχουμε να καλύψουμε 3 θέματα. Δυστυχώς αναλώσαμε λίγο περισσότερο το χρόνο της πρώτης ώρας μετά θεολογικά. Έχουμε όμως δύο πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες αποφάσεις του ΕΔΑΔΗ. Μία είναι αυτή η πάρα πολύ σημαντική των τελευταίων ημερών με τη Ρωσία, που για πρώτη φορά το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναγνώρισε ευθύνη κράτους, ευθύνη της πολιτείας για την αυτοχειρία στρατιώτη. Συνήθως έχουμε αποφάσεις όταν κάποιος ενεργητικά γίνεται θύμα και παραβιάζει το δικαίωμα της ζωής από άλλους, από στρατιώτες κλπ. Είχε μπούλινγκ και με κατάληξη να πεθάνει. Εδώ πέρα ήταν αυτοχειρία, αλλά καταδικάστηκε η Ρωσία γιατί δεν έλαβε τα δέοντα μέτρα για να αποτρέψει τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρέασαν αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον Ρώσο στρατιώτη, να οδηγηθεί στην αυτοχειρία. Απόφαση σταθμός του ΕΔΑΔ. Είναι μια άλλη απόφαση για τους whistleblowers, θα την πούμε, και θα επιγραμματικά στον ελάχιστο χρόνο που μένει, και θα μας πεις και εσύ για εκείνη την παράξενη νομοθεσία που απασχολεί με πάρα πολύ κόσμο για το Facebook, και αναρτήσεις και σχόλια που γίνονται στο Facebook, και επιχειρείται από τον νόμο, από αυτό που έχει καταδεθεί, είναι πρόταση νόμου, έτσι, στη Βουλή. Όχι, νομοσχέδιο είναι, από την κυβέρνηση που έρχεται. Ναι, από την κυβέρνηση. Έχει ιδιαιτερότητες, σε ακούμε για αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά είναι μια μορφή που προσπαθεί να αποφύγει ενοχλητικά σχόλια, ένας νόμος ο οποίος σε τι συνίσταται για να... Ναι, είναι... Έχει επικριθεί για την ελευθερία του λόγου. Ναι, πρόκειται για τροποποίηση στον ποινικό κώδικα για εισαγωγή νέου αδικήματος που να ποινικοποιεί την αποστολή ενοχλητικών μηνυμάτων, αναρτήσεων, σχολείων, τα οποία πρέπει όμως να είναι κατάφορα προσβλητικά ή υβριστικά. Αυτός ο νόμος ουσιαστικά, για να είναι σωστός, θα πρέπει να εξισορροπεί σωστά την προστασία της αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου μαζί με την ελευθερία έκφρασης που πρέπει να έχουν όλοι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Μετά από πιέσεις της Επιτροπής Νομικών, από βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, εξαιρέθηκαν η σάτιρα και η καλλιτεχνική έκφραση. Ναι. Υπάρχει και το αίτημα για περίληψη της πολιτικής ζωής, όταν δηλαδή το σχόλιο ή ανάρτηση αφορά θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος και της πολιτικής ζωής ευρύτερα, να μην δύναται να αντιμετωπίσει κάποιος ποινικές κατηγορίες, να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα δηλαδή για ένα θέμα που είναι δημόσιο ενδιαφέροντος, που όπως ξέρετε πολύ συχνά προκαλούνται έντονες συζητήσεις και μπορεί να παρακτραπεί κάποιος.
Ωστόσο, να αναφέρω και κάτι που έχει αναφέρει ο κύριος Σαπέμπτου, ο πρόεδρος των οικολόγων, που είναι και μέλος της Επιτροπής Νομικών, ότι υπάρχει και μια δυσκολία απόδειξης ότι αυτός ο οποίος προκαλεί την ενόχληση είναι αυτός που χειρίζεται και τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τεχνική δυσκολία που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο κατά πόσο θα μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα αυτό το αδίκημα. Να αναφέρουμε όμως ότι υπήρχε λάθος διαβούλευση. Αν είναι δυνατόν να έχουν μείνει έξω από τη διαβούλευση οι δημοσιογράφοι. Αυτούς αφορά περισσότερο. Βέβαια. Και διαρωτάθηκε κανείς τι δεν κάλυπτε η υπάρχουσα νομοθεσία. Ήδη έχει πληγεί ο θεσμός της δημοσιογραφίας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Το βλέπετε κι εσείς και με όλες τις περικοπές που γίνονται, με το προσωπικό που φεύγει. Θα πρέπει να προστατευτούν τουλάχιστον ως προς την έκφραση. Αυτό που περιμένει κανείς είναι την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δοθεί περισσότερη ευκαιρία στα δικαστήρια να αποτρέπουν ενοχλητικές, να απορρίπτουν στα αρχικά στάδια ενοχλητικές αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων. Αναμένεται και η έκθεση σχετικής οδηγίας. Αλλά βλέπουμε νομοσχέδια τα οποία προκαλούν προβληματισμούς και διαρωτάται κανείς τι δεν κάλυπτε η υπάρχουσα νομοθεσία για να ζητηθεί αυτό. Θα το συζητήσουμε αυτό εν εκτάσει. Για το θέμα του Ρώσου στρατιώτη, ναι, απλά να αναφέρω ότι πρόκειται μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Όπου το ρωσικό κράτος έπρεπε να είχε διαδικασίες που να λάβανε υπόψη την ευαλωτότητα του Ρώσου στρατιώτη θύμα εκφοβισμού, ώστε να τον προστατεύσει και να μην φτάσει στο σημείο της αυτοχειρίας και του αυτοτραυματισμού του. Το οποίο κατέληξε στο θάνατον του. Και η Κύπρος έχει τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε στο στράτευμα τέτοιες διαδικασίες. Εμένα αυτή η υπόθεση μου θυμίζει και λίγο την υπόθεση του Θανάση Νικολάου. Ναι. Αν και εκεί πρόκειτο για δολοφονία τελικά. Όμως ξεκίνησε με εκφοβισμό η υπόθεση αυτή. Ναι, σωστά σου θυμίζει. Γενικά η Κύπρος με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ έχει συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν στην περίπτωσή της και αυτό είναι ένα θέμα μελλοντικών εκπομπών που προγραμματίζουμε μετά το Πάσχα, αλλά τελικά είναι πιο πρόσφατη η απόφαση με τους whistleblowers. Ναι. Αντί αυτή, πες μας για την απόφαση για τους whistleblowers, και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τελικά αυτή είναι πιο πρόσφατη. Κάνα λάθος, εγώ προηγουμένως σου είπα ότι είναι αυτή της Ρωσίας. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έχει η νομική υπηρεσία να λαμβάνει γνώση αυτών των αποφάσεων και των αρμόδιων υπουργείων και να φέρνουν τροποποιητικά νομοσχέδια στη Βουλή ώστε να διορθώνουμε τις νομοθεσίες και αυτές να εφαρμόζονται. Αυτές να εφαρμόζονται, το τονίζω, ώστε να μην καταλήξει και η δημοκρατία τελικά στο ΕΔΑΔ. Αυτή η υπόθεση αφορούσε έναν Γάλλον πολίτη, ο οποίος εργαζόταν σε πολυεθνική εταιρεία και προέβη στην δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούσαν τις φορολογικές πρακτικές των πολυεθνικών. Ήταν δεσμευμένος με το επαγγελματικό απόρριτο, πρόκειτο για εμπιστευτικά έγγραφα και εκεί που θα ανέμεναν κανείς με βάση την κυπριακή πραγματικότητα ότι προέβη σε παρανομία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων, θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και για τον κάθε πολίτη, αποφάσισε ότι το γεγονός ότι οι φορολογικές πρακτικές των πολυεθνικών εταιριών αποτελούν σημαντικό θέμα δημοσίου συμφέροντος, υπήρξε το στοιχείο του δημοσίου συμφέροντος στη δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, υπερήχεν των αρνητικών επιπτώσεων που θα είχε για τις συγκεκριμένες εταιρείες και άρα καταδίκασε το κράτος σε αποζημιώσεις επειδή καταδικάστηκε ποινικά το συγκεκριμένο άτομο με 1000 ευρώ πρόστιμο. Άρα έχουμε ένα κύρωση ποινικής καταδίκης, whistleblower, είναι πολύ απόφαση σταθμός αυτή και είναι του Grand Chamber και είναι και τελεσίδικη και εκδόθηκε μικρά ένα μήνα, ναι. Αν μου επιτρέπετε δύο τελευταία σχόλια για την υπόθεση αυτή. Ακολουθεί Μαρλέν Τριανταφυλλίδου, κυρίες και κύριοι, και απολογούμαστε, είμαστε δύο λεπτά, τρώμε τη Μαρλέν. Απολογούμε, απλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δύο σχόλια για την Κύπρο σε σχέση με αυτή την απόφαση. Στην Κύπρο κρυβόμαστε πίσω από τα προσωπικά δεδομένα όταν θέλουμε να επιβάλλουμε συσκότηση. Αποτελεί το άλοθη για μη διαφάνεια και για μη αποκάλυψη πληροφοριών. Έχεις το βλέπουμε συχνά. Και δεύτερο, ερωτώ πραγματικά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
πού ευρίσκεται η υποχρέωση τους όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους whistleblowers. Έπρεπε να δημιουργήσουν εσωτερικά κανάλια η κάθε υπηρεσία, ο κάθε Δήμος, το κάθε Υπουργείο. Το ανακοίνωσαν τελευταία, ναι. Δεν το έχω δει. Αλλά ο νόμος αυτός δημιούργησε την υποχρέωση πριν περίπου 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο μετά, ακόμα και η ίδια η Βουλή που ψήφισε τον νόμο δεν έχει εσωτερικό διάβλο για αναφορά υποθέσεων διαφθοράς. Το είχαμε θίξει σε μια εκπομπή και θα το ξαναθίξουμε. Θα είσαι ξανά εδώ. Χάρη να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.